να ξαναπούμε ορισμένα πράγματα, γιατί είναι δυνατό, εφικτό και γιατί είναι ρεαλιστικό να αλλάξουν τα πράγματα στο Δήμο της Αθήνας. Καταρχάς, ο χώρος της σημερινής συνάντησης έχει ένα συμβολισμό. Ένα συμβολισμό που δείχνει μια δυναμική. Στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης συναντιούνται άνθρωποι, εργαζόμενοι, νέοι από την πόλη με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Άνθρωποι όμως που μας συνενώνει η ανάγκη να υπηρετήσουμε αυτό που λέει το σύνθημά μας. Να δουλέψουμε για την ανάγκη και τα δικαιώματα των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Των λίγων που λιμένονται αυτή την πόλη. Γιατί αυτή την τετραετία, ιδιαίτερα αυτή την τετραετία, μπήκε ακόμα πιο έντονα, μπήκαν ακόμα πιο γρήγορα όλα αυτά τα project, όλες αυτές οι συμβάσεις, όλα αυτά τα πακέτα εκατομμυρίων για να υπηρετήσουν μια Αθήνα τουριστικό προϊόν. Μια Αθήνα που το ξενοδοχειακό κεφάλαιο, που το κεφάλαιο που επενδύει στη βραχυχρόνια μίσθωση, να βγάλει κέρδη. Και μαζί με αυτό το real estate, το οποίο έχει αγοράσει την Αθήνα και που οι αναπλάσεις και τα σχέδια αυτής της Δημοτικής Αρχής υπηρετούν τη δυνατότητα αυτή η αγορά που έχει γίνει να μπορέσει να αποδώσει τα μεγαλύτερα κέρδη. Και ξέρετε, αυτή η πολιτική που βλέπει αυτή την πόλη σαν ένα πάρκο ξενοδοχείων και βραχυχρόνιας μίσθωσης συνδυάζεται, συνοδεύεται με μια άγρια φορολογιασία των Αθηναίων. Συνδυάζεται με μια μεγάλη έκταση συρρήκνωση, υποστελέχωση του Δήμου της Αθήνας, των υπηρεσιών του, των διευθύνσεών του, τομέων δουλειάς που πλέον τη δουλειά αυτή τη βγάζουν εργολάβοι, τη βγάζουν εταιρείες, τη βγάζουν αναθέσεις εκατομμυρίων. Σε αυτές τις κομβικές επιλογές που έκανε η διοίκηση Μπακογιάννη, είχε τη στήριξη και την ψήφο των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό το κρύβουν οι υποψήφοι δήμαρχοι αυτών των κομμάτων. Κρύβουν δηλαδή ότι αυτή η περιπέτεια του μεγάλου περιπάτου που μέχρι τώρα έχει κοστίσει 13 εκατομμύρια έγινε δυνατή γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχηματίστηκε πλειοψηφία με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Καπερνάρου και του Βουλγαράκη, πλειοψηφία υπέρ αυτού του έργου. Δηλαδή, ένα δαχτυλίδι το οποίο θα έκλεινε το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας για να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν της. Μέχρι τώρα 13 εκατομμύρια λεφτά για να διπλασιαστούν τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια της Αθήνας στην Πανεπιστημίου. Λεφτά για να γίνει μια πλακόστρωση κυριολεκτικά που κράτησε 1,5 χρόνο στην κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος. Λεφτά για να γίνει πιλωτική εφαρμογή για 2 χρόνια, θυμάστε τις ζαρτινιέρες και τους βαμμένους δρόμους, που κόστησε 2 εκατομμύρια. Όλα αυτά λοιπόν δεν ήταν μια τυχαία. Δεν ήταν ένα καπρίτσιο του Μπακογιάννη. Είναι μια σχεδιασμένη πολιτική, την οποία την υπηρετούν και οι λεγόμενες αναπλάσεις. Σαν αυτό που κάνουν στο λόφο του Στρέφη με τη φύλαξη των ΜΑΤ, σαν αυτό που κάνουν στην Ακαδημία Πλάτωνος, φτιάχνοντας μουσείο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, κόβοντας δέντρα και χτίζοντας μέσα στο αρχαιολογικό πάρκο, σαν αυτό που κάνουν με το μεγαλύτερο έργο που γίνεται στην Αθήνα από πλευρά κόστους, την περίφημη διπλή ανάπλαση. Ουσιαστικά την έχουν ονομάσει έτσι, ενώ είναι μια ανάπλαση
μπετόν στο Βοτανικό και μπετόν με γκαζόν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 255 εκατομμύρια είναι αυτό το project. Και για αυτό το έργο δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να λένε κουβέντα. Και δεν μπορούν να πούν γιατί το έχουν ψηφίσει. Και αυτό το έργο γίνεται ουσιαστικά για να μπορέσουν οι τράπεζες που έχουν τα κουφάρια του βοβού να χτίσουν 53.000 επιχειρηματικό πάρκο στο Βοτανικό, 53.000 τετραγωνικά τσιμέντου στο Βοτανικό, να χτίσουν ένα γήπεδο το οποίο θα κοστίσει 113 εκατομμύρια που θα πληρωθούν με λεφτά του Δημοσίου και του Δήμου και μετά θα δώσουν την ιδιοκτησία αυτού του γηπέδου σε μια ανώνυμη εταιρεία για να το χρησιμοποιεί για έναν αιώνα χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ ο ιδιοκτήτης της ανώνυμης εταιρείας. Και αφού γίνουν αυτά θα απελευθερωθούν επενδύσεις εκατομμυρίων, ήδη μία έχει δημοσιοποιηθεί, η Demand, αν θυμάμαι καλά το όνομα, στη Softex, που έχει αγοράσει τη Softex και που θα χτίσει 80.000 τετραγωνικά τσιμέντο. Και δίπλα είναι η άλλη εταιρεία που έχει πάρει το Σουλής, η άλλη που έχει πάρει το Λιβάνι, η άλλη που έχει πάρει το Μεταλούδα. Όταν λοιπόν λέμε ότι η ανάπλαση στο Βοτανικό είναι ανάπλαση τσιμέντου, το εννοούμε. Και στην Αλεξάνδρας, αφού παραδώσουμε την ιδιοκτησία του γηπέδου στην ανώνυμη εταιρεία, ο Δήμος με δικά του λεφτά θα κρεμίσει το γήπεδο, θα χτίσει 1.000 τετραγωνικά μουσείο της ομάδας, ενδευκτήριο της ομάδας, χώρο εστίασης και στον υπόλοιπο χώρο θα φυτέψει γκαζόν. Όχι ψυχή βλάστηση, όχι δέντρα, γκαζόν. Αυτά είναι έργα και ημέρες του Μπακογιάννη με την στήριξη και την ψήφο τους, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό δεν μπορούν να εγγυηθούν αυτό που λένε στη διάθεση που υπάρχει και πραγματικά υπάρχει και μεγαλώνει στην Αθήνα. Στη διάθεση να φύγει ο Μπακογιάννης, όχι άλλες αναπλάσεις, όχι άλλο μπετό, όχι άλλο μεγάλα λόγια, μεγάλα σχέδια, αλλά στροφή στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα που ζει ο Αθηναίος, αυτή τη διάθεση δεν μπορούν να την εκφράσουν αυτοί. Γι' αυτό και το διακύβευμα, όπως είπε πολύ εύστοχα ο Νίκος, είναι αν στο δεύτερο γύρο, απέναντι στον Μπακογιάννη, θα βρεθεί ένας συστημικός υποψήφιος των κομμάτων που στήριξαν τον Μπακογιάννη ή εμείς. Θα μπει δηλαδή το πραγματικό δίλημα. Μπορούμε σήμερα να διαμορφώσουμε προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες των κατοίκων αυτής της πόλης και όχι του τουριστικού κεφαλαίου. Μπορούμε να φρενάρουμε την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του Δήμου. Και κοιτάξτε, γίνεται μια προπαγάνδα που λέει δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν τη δουλειά την κάνει ο δημοτικός υπάλληλος ή αν το κάνει ο εργολάβος. Πρέπει να μας ενδιαφέρει. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα τα οποία τα κρύβουν. Θα έχετε ακούσει τον Δήμαρχο της Αθήνας να διαφημίζει τον ηλεκτροφωτισμό με τις λάμπες LED. Λοιπόν, αυτή τη σύμβαση 53,500 εκατομμυρίων την υπέγραψε με μια εταιρεία του ομίλου Μυτιλινέως, ώστε τα 40.000 σώματα της Αθήνας να αλλαχθούν με LED. Στο Δήμο της Πάτρας, για 15.000 σώματα, ο Δήμος τα πήρε με 4 εκατομμύρια. Και την εγκατάσταση και τη συντήρηση θα την κάνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Θέλετε να τριπλασιάσουμε τα 4 εκατομμύρια, 12. Μέχρι τα 53,5 είναι το κέρδος της εταιρείας. Γιατί γι' αυτό έρχονται οι εταιρείες να κάνουν δουλειά, για να βγάλουν κέρδος. Δεύτερο παράδειγμα, το πράσινο. Πάνω από το 50% του πράσινου της Αθήνας υλοποιείται από μια άλλη εταιρεία, τη Unison, με σύμβαση τριετή 37 εκατομμυρίων. Αυτή λοιπόν αναπλάθει, αυτή ανακαινίζει, αυτή κλαδεύει. Ταυτόχρονα η υπηρεσία πρασίνου συρρυκνώνεται.
και θα την πάνε για κλείσιμο. Είναι τυχαίο ότι αυτή την εταιρεία την εξαγόρασε ο Μυτιλινέος. Την εξαγόρασε γιατί έχει κέρδη. Είναι τυχαίο επίσης ότι 25 θέσεις πιλωτικής εφαρμογής των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αθήνα έχουν παραχωρηθεί δωρεάν σε άλλη εταιρεία του Μυτιλινέου. Και δεν μιλάμε για 25 θέσεις. Πρόσφατα μάθαμε ότι υπάρχει χωροθέτηση για 500 θέσεις στην Αθήνα σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα συμφέροντα που συγκρούονται και που φυσικά θέλουν ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα των λειτουργιών με εργαζόμενους που θα έχουν εργασιακά δικαιώματα και δεν θα είναι μαύρη εργασία και με υπηρεσίες οι οποίες θα καταλήγουν στον εργαζόμενο, στον επαγγελματία αυτής της πόλης. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα, φίλες και φίλοι, και πρέπει να ενισχύσουμε μια συζήτηση που βάζει τα πραγματικά διλήμματα για να αποφασίσει ένας κόσμος. Δεν είναι, να το πω έτσι, καλλιστεία προσώπων οι δημοτικές εκλογές. Συγκρούονται πολιτικές. Είναι η κυρίαρχη πολιτική που ιδιωτικοποιεί, που δουλεύει με εργολάβους, με επιχειρηματίες, που στηρίζει επενδυτικά σχέδια σε κάθε δήμο. Είναι η πολιτική που τα παίρνει από τους πολλούς με μια φορολογία βαριά, ασήκωτη. Και εδώ να βάλουμε το ερώτημα. Γιατί ο Αθηναίος πρέπει να πληρώνει 50 έως 70 ευρώ το χρόνο περισσότερα στο Δήμο από όσα πληρώνει ο πατρινός? Γιατί ο επαγγελματίας της Αθήνας, ο μικρομαγαζάτορας, πρέπει να πληρώνει 200 έως 400 ευρώ το χρόνο περισσότερα από όσα πληρώνει ο πατρινός συνάδελφός του? Γιατί εκεί έχουν μειωθεί δραστικά οι συντελεστές φορολογίας για τον δημότη και τον επαγγελματία. Και εδώ έχουμε τους υψηλότερους συντελεστές. Και διαφημίζει ο Μπακογιάννης, και μάλιστα ψήφισαν μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μείωση, λέει, κατά 0,07 λεπτά το τετραγωνικό στην κατοικία. Για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών είναι 5 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η μεγάλη μείωση. Και την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι της Αθήνας δεν αποδίδουν στο Δήμο αυτά που εισπράττουν από το τέλος διαμονής των τουριστών. 8 εκατομμύρια το χρόνο είναι αυτό το τέλος, με βάση τα εκατομμύρια των τουριστών, τις διανυστερεύσεις και τη μέση τιμή δωματίου. Και ο Δήμος προϋπολογίζει να εισπράξει μόλις 700.000. Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν πληρώνει τίποτα στο Δήμο. Δεν πληρώνει τέλος διαμονής. Φορολογείται σαν κατοικία. Και η βραχυχρόνια μίσθωση πλέον δεν είναι το ένα και τα δύο διαμερίσματα που βάζει κάποιος. Είναι πλέον συγκεντρωμένη το 70% της πλατφόρμας των 12.500 διαμερισμάτων που είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση στην Αθήνα. Και αυτό σημαίνει γειτονιές ολόκληρες να χάνουν την ταυτότητά τους, να χάνουν το χαρακτήρα τους, να γίνονται κυριολεκτικά χώροι υποδοχής, γειτονιές υποδοχής τουριστών. Είναι θέματα που πρέπει να προβληματίσουν έναν κόσμο. Το δικό μας πρόγραμμα, οι δικές μας προτάσεις, είναι όλα αυτά που παλεύουμε 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι στη διοίκηση Μπακογιάννη. Είναι να μειωθεί δραστικά η φορολογία στο δημότη και στον επαγγελματία. Είναι να γίνει συμβολική η συμμετοχή του Δημότη στα κολυμπητήρια, στα γυμναστήρια, στις πολιτιστικές δομές, στην Τεχνόπολη, στην καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών, στα καλοκαιρινά κάμπ που κάποιοι πήγατε τα παιδιά σας, αν ήσασταν τυχεροί, γιατί υπήρχαν μόνο 660 θέσεις, ήταν 30 ευρώ το παιδί. Όταν στην Πάτρα είναι δωρεάν με φαγητό για 1.200 παιδιά. Σε μια πόλη 3 φορές μικρότερη από την Αθήνα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι το να βάζεις μπροστά τις ανάγκες των πολλών, τις ανάγκες της οικογένειας. Γιατί αυτά μπορούν να γίνουν.
Γιατί αυτοί οι στόχοι είναι υλοποιήσιμοι. Είναι υλοποιήσιμο το να μπει όταν μοιράζονται εκατομμύρια σε αυτό το Δήμο. Εκατομμύρια. Στις 17 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ και την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ 3 προγραμματικές συμβάσεις 13,3 εκατομμυρίων. Η μία για να γίνει Αθήνα να διαφημιστεί σαν πόλη συνεδριακού τουρισμού. Η δεύτερη σύμβαση για να προετοιμαστούμε για την πράσινη μετάβαση. Όταν έχει καεί το 33% των δασών της Αττικής με κυβερνήσεις και περιφερειάρχες τέτοιες και άλλους. Και η τρίτη για να διαφημίσουμε λέει την Αθήνα σαν πόλη για να γυρίζονται κινηματογραφικές ταινίες. 13,3 εκατομμύρια λεφτά που έχουν βγει σε μεγάλο βαθμό από τους δημότες αυτής της πόλης. Και δεν υπάρχει στο πρόγραμμα να φτιαχτεί ή να ανακαινιστεί ούτε ένα σχολείο. Και έχουμε στα 400-396 σχολικά συγκροτήματα πάνω από το 50% είναι μισού αιώνα. Στο σχολικό συγκρότημα του Πικιόνι, γιατί έκανε και τον Ανδριάντα του Πικιόνι στην Νεάπολη, η εργολαβία κρατάει χρόνια και ακόμα να τελειώσει. Όταν δεν προβλέπεται να φτιαχτεί κανένα σχολείο και οι μαθητές του καλλιτεχνικού για τέταρτη χρονιά από καμίνι ξεκίνησε και συνεχίζεται, είναι νομάδες. Άλλη τάξη είναι εδώ, άλλη τάξη είναι εκεί. Όταν η προσχολική αγωγή για τρίτη χρονιά ξεκινάει ξανά σε προκάτ και φέρνουν οι συγκινητικοί στην τελευταία συνεδρίαση που λέει για την προσωρινή στέγαση των νηπίων εγκρίνεται τα συγκεκριμένα κονδύλια. 3 χρόνια προσωρινή στέγαση. Και η στέγαση αυτή γίνεται και σε αυλές σχολείων, όπως γίνεται σε 3 σχολεία στο έκτο. Και φυσικά να πιάσουμε τους παιδικούς σταθμούς. 67 θα ανοίξουν φέτος από 68 πέρυσι και από 86 όταν παρέδιδε ο Καμίνης στον Μπακογιάννη. Συρρήκνωση το δίκτυο παιδικών σταθμών. Ακατάλληλα κτίρια. Οικόπεδα χαρακτηρισμένα για σταθμούς τα οποία δεν δρομολογείται η κατασκευή τους. Και όταν έχει διαπιστωθεί, δεν το κρύβουν, 500 θέσεις για βρέφη που υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν και δεν μπορούν να τα καλύψουν. Το ίδιο με τις παιδικές χαρές, το ίδιο με τους αθλητικούς χώρους, το ίδιο με την κοινωνική πολιτική, το ίδιο με κάθε κομμάτι της λειτουργίας αυτού του Δήμου που αφορά την καθημερινότητα, που αφορά τους δρόμους που οδηγούμε, τα πεζοδρόμια που περπατάμε, τις πλατείες που βρισκόμαστε. Και δεν θα μπορούσα παρά να αναφερθώ και στο μεγάλο θέμα, όταν που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν έχει καταστραφεί το 33% των δασών και τους ακούς να μιλάνε ότι θα μειώσουμε, λέει, τη ρήπανση της Αθήνας με καμένα γύρω-γύρω μας όλα. Και πώς θα τη μειώσετε? Όταν έχετε ψηφίσει μαζί η μόνη αδόμητη περιοχή της Αθήνας, Ελαιώνας, Βοτανικός, να γίνει τσιμέντο. Και πώς θα τη μειώσετε? Όταν η περίφημη ανάπλαση στην Αλεξάνδρας, μόνο στο γήπεδο της Αλεξάνδρας, δεν αφορά τα προσφυγικά, δεν αφορά το κουντουριώτικα, αφορά μόνο το γήπεδο. Εκεί είναι ανάπλαση γκαζών και χαμηλής βλάστησης. Υπάρχουν εκατοντάδες στρέμματα, απαλωτριωμένα, κατοχυρωμένα, τα οποία ο Δήμος δεν τα αξιοποιεί. Τα έχει αφήσει στην εγκατάλειψη. Τα έχει πληρώσει ο Αθηναίος. Ή πρέπει να τα πληρώσει ο Δήμος για να ολοκληρωθεί η απαλωτρίωση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Και αυτές είναι περιοχές αυτής της πόλης. Είναι νησίδες απαραίτητες για να μπορέσει να σταθεί. Και μιλάει και διαφημίζει κάποια πάρκα τσέπης. Δηλαδή κάποια τετραγωνικά. Όταν 450 στρέμματα στο Μουδί έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο, έχουν γραφτεί στην περιουσία του Δήμου και δεν τα πάει να τα παίρνει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα 2 στρατόπεδα, που εκεί μπορεί να διαμορφωθεί άλσος, κυριολεκτικά, πνεύμονας για αυτή την πόλη. Όταν υπάρχουν 40 στρέμματα χαρακτηρισμένα οικολογικό πάρκο στο Ποδονίδη,
και τα αφήνουν στην εγκατάλειψη και έχουν απαλωτριωθεί. Όταν υπάρχουν άλλα 40 στρέμματα από τη Χαλκίδωσο στις τρεις γέφυρες πάλι στο Ποδοκύφτη, που και αυτά δεν απαλωτριώνονται, δεν αξιοποιούνται. Όταν όπου και αν το πιάσεις αυτή την πόλη, για να μην σας κουράζω, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν εκτάσεις χαρακτηρισμένες ή που πρέπει να χαρακτηριστούν, δίνοντας μάχη για κάθε τετραγωνικό κοινόχρηστο του χώρου. Και αυτή τη μάχη φυσικά δεν μπορούν να τη δώσουν αυτοί που δουλεύουν για το real estate, που δουλεύουν για την τουριστική ανάπλαση της Αθήνας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω αναφέροντας μια σειρά από ζητήματα, από τομείς και τις θέσεις τις οποίες προβάλλουμε, όχι σήμερα, όχι προεκλογικά. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και αυτή η συνήθεια σε κάθε δημοτικές εκλογές να ακούμε εκθέσεις ιδεών για την Αθήνα. Πρέπει να ακούσουμε αυτά τα πράγματα που μπορούν και πρέπει να γίνουν και απαιτούν άλλο προσανατολισμό, άλλη προτεραιότητα, σύγκρουση, μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην περιφέρεια, διεκδίκηση πόρων, κινητοποίηση του λαού της Αθήνας, στήριξη στις συλλογικότητες αυτής της πόλης, τις πολιτιστικές, τις αθλητικές, τους γονείς, τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Αν δεν κινητοποιήσεις όλο αυτόν τον κόσμο, δεν μπορείς να καλυτερέψεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να κάνεις μια άλλη διαχείριση. Γιατί προφανώς άλλη διαχείριση κάνουμε. Γιατί προφανώς η δουλειά που κάνουμε στην Πάτρα και που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε θέσεις και να απαντάμε σε πολλούς που μας λένε, εκ του ασφαλούς τα λέτε αυτά. Εκ του ασφαλούς λέτε να μειωθεί 100% από 6 σε 3 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης στην επαγγελματική στέγη. Δεν τα κάνουμε του ασφαλούς, τα κάνουμε πράξη, εκεί που διοικούμε. Δεν τα κάνουμε του ασφαλούς όταν λέμε ότι μπορεί να υπάρχει ανάπλαση χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς πετών, αλλά με κοινόχρηστους χώρους, με πράσινο, με χώρους αναψυχής, το κάνουμε πράξη. Γιατί υποχορευόταν ο Μπακογιάννης ότι αξιοποιεί 350 εκατομμύρια από προγράμματα και του είπαμε η Πάτρα, ο κομμουνιστής δήμαρχος αξιοποιεί 240 εκατομμύρια από προγράμματα. Το θέμα είναι όμως σε ποια κατεύθυνση και για να καλύψει τις ανάγκες ποιών. Υπάρχει δηλαδή το ρεαλιστικό σε αυτό που προτείνουμε, χωρίς αυταπάτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε απέναντί μας ένα αρνητικό συσχετισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα έχει δυνάμεις, δυνατότητες. Μπορεί να παραχαράσει την πραγματικότητα, να εμφανίζει μια μαγική εικόνα για αυτή την πόλη. Αν δείτε τις συνεντεύξεις του Μπακογιάννη και τα παπακαλάκια και το TikTok και όλα αυτά που διαφημίζει την πολιτική του. Θα πει σε ποια πόλη ζω, μήπως δεν ζω στην Αθήνα. Υπάρχει δυνατότητα, έχουν δυνάμεις. Όμως υπάρχει και ένα ως εδώ. Και επειδή το ως εδώ ακούγεται όλο ένα και πιο πολύ, πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να γίνει ρεαλιστική προοπτική. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Και αυτό το μήνυμα μπορούμε να το μεταδώσουμε πλατιά. Δεν αφορά μόνο αυτόν που ψήφισε το ΚΚΕ ή τις κότες στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Αφορά ευρύτερα το λαό της Αθήνας που ανησυχεί, που προβληματίζεται, που αγωνιά για αυτή την πόλη και που θέλει να δει κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε λοιπόν να το εγγυηθούμε απέναντι στους υποψήφιους των συστημικών κομμάτων, απέναντι στην ευθύνη τους για αυτά που στήριξαν, που έκαναν, γιατί και κυβέρνησαν σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν είναι όλα μόνο θέμα του Δήμου, είναι θέμα και κυβέρνησης. Το θέμα είναι όμως πως στέκεσαι απέναντι στην κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι στεκόμαστε από θέσεις μαχητικής αντιπολίτευσης και εκεί που διηγούμε δήμους και εκεί που αντιπολιτευόμαστε κυβερνητικές ή άλλες διοικήσεις δήμων. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω μια ακόμα κουβέντα για τη συζήτηση που έγινε, παίρνει πλέον τις πραγματικές διαστάσεις, γύρω από το Κασιδιάρη και τους ναζιστές. Δεν είμαστε ούτε στο 14 ούτε στο 19.
Υπάρχει ένας πολιτικός χειρισμός στην Αθήνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το τρίτο κόμμα σε αυτή την πόλη. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν σωματεία, μαζικό κίνημα που απλώνει η δίχτυ αλληλεγγύης στον πρόσφυγα και στον μετανάστη, στον διαφορετικό. Υπάρχει δυνατότητα να συντριβεί ο ναζισμός, όχι με νομοθετήματα σαν αυτά που κάνανε με τους Σπαρτιάτες και βλέπουμε το θέατρο σκιών που παίζουν οι μπροστινοί με τον Πισινό στη φυλακή, αλλά με απάντηση του λαού μας στην κάλπη, με απομόνωση των ναζιστών, με απομόνωση και ψηφοδελτίων που μάθαμε ότι θα κατέβουν στην Αθήνα, που είναι ρατσιστικά, που επενδύουν στο φόβο, που κρύβουν το γεγονός ότι αυτή η πόλη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστευτικού πληθυσμού, νόμιμου πληθυσμού της. Ότι το 20% των κατοίκων της Αθήνας είναι μετανάστες. Και αυτοί οι μετανάστες έχουν παιδιά και παίζουν με τα παιδιά μας. Και είναι στα σχολεία που είναι τα παιδιά μας. Και μαζί θα αντιμετωπίσουμε την πολιτική του κέρδους, την πολιτική της φοβελιστίας. Μαζί θα απομονώσουμε τον ρατσισμό και τον ναζισμό. Μαζί θα απλώσουμε δίκτυα αλληλεγγύης, όπως το κάναμε με εκατοντάδες πλέον πληστηριασμούς που αποτράπηκαν, με διεκδικήσεις εκεί που απολύεται ο εργάτης, εκεί που κόβουν το ρεύμα, εκεί που πιέζεται στην καθημερινότητά του ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, εκεί που υπάρχει η φτώχεια. Γιατί σε αυτή την πόλη, κρατήστε μόνο ένα νούμερο, 13.000 είναι στο ΤΕΒΑ, στο ταμείο δηλαδή της ένδειας, σε αυτό δηλαδή που πας μια φορά το μήνα και σου δίνει μια σακούλα μακαρόνια, ζυμαρικά και λάδι. 13.000 συμπολίτες μας και αυτοί πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Όσοι άλλοι ακόμα δεν μπορούν και ζουν στη φτώχεια και στην ένδεια και για αυτούς πρέπει να ακουμπήσει και να σταθεί ο Δήμος. Στην πράξη, όχι στα λόγια, στηρίζοντάς τους από όλες τις πλευρές στη δύσκολη καθημερινότητά τους. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, λέω ότι μπορούμε το μήνυμα αυτής της αγωνιστικής συνάντησης που εκφράζεται στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Σπήρωσης, στο Δημοτικό αλλά και στο Κοινοτικό, να φτάσει πλατιά. Θα οργανώσουμε συγκεντρώσεις σε όλες τις γειτονίες της Αθήνας, οργανώνονται ήδη οι περιοδίες από τους δημοτικούς, τους περιφερειακούς μας συμβούλους, δίνουμε τη μάχη απέναντι στον κυβερνητικό δήμαρχο και στον υπουργό της κυβέρνησης που ο Μητσοτάκης, καβάλα στο άλογο του 41%, θεωρεί ότι επειδή τον υπέδειξε το χαρδαλιά, θα τον εκλέξει και ο λαός της Αττικής. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και να δώσουμε το λόγο για την παρουσίαση των κοινοτικών μας υποψηφίων.